πάμε. Φωτογραφία για μένα είναι λατρεία. Δηλαδή, πρώτα έχω την οικογένεια μου, μετά είναι το επάγγελμα μου. Δεν μπορώ να φανταστώ τον Άγγελο να κάνω οτιδήποτε άλλο εκτός από να είναι φωτογράφος. Είμαι 24 ώρες φωτογράφος, θέλετε. Η σχέση μου με τη φωτογραφία άρχισε από τα μαθητικά χρόνια, θα έλεγα. Αρχικά σαν χόμπι. Είχα τη φωτογραφική μου μηχανή, την ατομική, όπου σαν όλοι οι μαθητές τότε φωτογραφίζαμε τις εκδρομές μας, τους φίλους μας. Μετά άρχισα να φωτογραφίζω κάποια τοπία που με ενδιαφέρα για την Κύπρο. Στο τέλος, όταν τελείωσα και την στρατηγική μου θητεία στην Εθνική Φρουρά, ανακάλυψα ότι είναι το επάγγελμα που ταιριάζει για μένα και μου αρέσει ιδιαίτερα. Όπου εκεί άρχισα σιγά σιγά την επιμόρφωσή μου στη φωτογραφική τέχνη. Όμως για να προχωρήσεις και επαγγελματικά, σίγουρα έπρεπε να καταρτιστώ και κάπου, όπου εκεί άρχισαν κάποια μαθήματα στην Αγγλία, συνήθως στο BIPP, στο SWPP και το MPAE, όπου εκεί ήταν τα πρώτα βασικά μαθήματα που κάνουμε για τη φωτογραφία. Έχουμε να κάνουμε ένα επάγγελμα με τεχνολογία, όπου συνεχώς πρέπει να παρακολουθούμε όλα τα νέα του κλάδου μας. Και όλα αυτά βοηθούν στην ανέλυξη του ταλέντου σου, ναι. Εμένα προσωπικά και λόγω του επαγγέλματος που ασχολούμαι με αντιπροσωπεί περισσότερο η φωτογραφία πορτρέτου, η φωτογραφία γάμου, η φωτογραφία παιδιού, η φωτογραφία μιας γυναίκας και σαν δευτερεύω θα έλεγα το τοπίο. Όσο καλός φωτογράφος και να είσαι, αν δεν ταξιδέψεις, αν δεν δεις άλλους λαούς πώς συμπεριφέρονται, αν δεις άλλους λαούς πώς δουλεύουν στην τέχνη σου, αν δεν μιλήσεις με άλλους φωτογράφους άλλων χωρών, δεν μπορείς να προχωρήσεις. Ένα μεγάλο μέρος της επιτυχίας μου πιστεύω είναι ότι οφείλεται στα ταξίδια που κάνω, στα σεμινάρια που παρακολουθώ κατά καιρούς, το οποίο με βοηθούν να φανταστεί. Τις προσωπικές μου εμπνεύσεις τις παίρνω από παγκοσμίους φωτογράφους που τη χάνει κάποιον, τους έχω και φίλους μου, οι οποίοι τους θεωρώ και μέντορες για μένα. Τους παρακολουθώ πάρα πολύ συχνά τα σεμινάρια τους, μιλώ ηλεκτρονικά μαζί τους και μου δίνουν τεράστιες εμπνεύσεις και εμπειρίες δικές τους που ακολουθώ και εγώ και έχω μεγάλη επιτυχία, ναι. Για μένα είδωλο θα έλεγα 2-3 ονόματα, αλλά σαν πρώτο νούμερο έχω τον φίλο Jerry Jones, ο οποίος διαπρέπει στην Αυστραλία και σήμερα θεωρείται νούμερο 1 παγκόσμιος φωτογράφος πορτρέτου, γάμου, γενικά. Τότε θα έλεγα ήταν ίσως πιο δημιουργική η φωτογραφία. Είχαμε να κάνουμε με το φιλμ, όπου εκεί ήθελε και κάποιες εμπειρίες σωστές για να παράξεις μια φωτογραφία. Σήμερα βλέπεις η τεχνολογία είναι τόσο πιο εύκολη θα έλεγα που βλέπεις και το αποτέλεσμα την ίδια ώρα, διότι η φωτογραφία για να τραβήσω σήμερα σε κλάσμα του δευτερόλεπτου βλέπεις το αποτέλεσμα. Αυτό όμως θα έλεγα ότι βοηθά στον σημερινό φωτογραφό. Έχουμε πάρα πολλά ωραία μηχανές, πολύ εξειδικευμένα προγράμματα που μας βοηθούν αφάνταστα στο να δημιουργήσουμε μια πολύ καλή φωτογραφία. Η οικονομική κρίση με πείσμωσε περισσότερο εμένα για να μπορέσω να δημιουργήσω ακόμα καλύτερη δουλειά, να βάλω τη φαντασία μου και τη δημιουργικότητα μου περισσότερο μπροστά τους, ώστε να δείξουμε ακόμα καλύτερες φωτογραφίες στο κοινό. Σίγουρα η οικονομική κρίση επηρέασε τον κλάδο, όμως ένας καλός επαγγελματίας φωτογράφος θα έλεγα ότι διαπρέπει. Ναι. Μου αρέσει να φωτογραφίζω ωραίες στιγμές και χαρούμενες στιγμές των ανθρώπων, γι' αυτό έτσι εξειδικεύτηκα περισσότερο στις χαρές του κόσμου. Όπως είναι το μυστήριο του γάμου, όπως είναι το μυστήριο της βάφτισης, όπως είναι διάφορες εκδηλώσεις που εκφράζουν χαρά, βγάζουν συναισθήματα στον άλλο. Και από τη σειρά τη δική μου, αποθανατίζω αυτές τις ωραίες στιγμές, που είναι ένα πολύ ωραίο συνέστημα για να το προσφέρεις στον πελάτη σου. Ναι. Είναι ένα επάγγελμα το οποίο αξίζει τον κόπο κάποιος νέος, αν του αρέσει η φωτογραφία, να προχωρήσει, να επιμορφωθεί, να μάθει και είναι ένα επάγγελμα το οποίο κατά τη γνώμη τη δική μου πολύ θα ήθελα να κάνω.